Ας κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση του τι ακριβώς βλέπουμε στην επεξεργασία του Camtasia Studio 8 και μάλιστα στον πίνακα του timeline, του χρονολογίου δηλαδή, καθώς προχωρά στην αναπαραγωγή του καταγραφόμενου αποσπάσματος. Στα αριστερά μας βλέπουμε μία μπάρα η οποία εστιάζει ή απομακρύνεται πάνω στην οθόνη. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε zoom in και zoom out της μπάρας του χρονολογίου ώστε να επικεντρωθούμε καλύτερα σε κάποιο σημείο αναπαραγωγής. Ακριβώς δίπλα παρουσιάζεται το πλαίσιο της αποκοπής, εάν δηλαδή θέλουμε να διαγράψουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αναπαραγωγής, μπορούμε να διαχωρίσουμε το πλαίσιο του βίντεο σε δύο μέρη. Αυτό μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε για παράδειγμα για να προσθέσουμε κάτι επιπλέον ανάμεσα ή για να εξάγουμε μόνο ένα κομμάτι του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή ενός συγκεκριμένου κομματιού, αλλά και επικόλυσή του σε κάποια άλλη χρονική περίοδο πάνω στο πλαίσιο. Ας εισάγουμε για παράδειγμα ένα call-out βέλος. Όπως βλέπουμε μπορούμε κανονικά να το μετακινήσουμε ή και να το περιστρέψουμε. Θέλω να το μετακινήσω πιο μπροστά στο χρονολόγιο μου. Για να δω ακριβώς από πού ξεκινάει, θα πάρω τον επικεφαλή δείκτη του χρονολογίου και καθώς προχωράει η προεπισκόπηση του βίντεο, θα δω ότι μου εμφανίζεται στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα κομμάτι ήχου, βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στα ηχοκύματα της ηχογράφησης, υπάρχει ένα σχετικό κενό. Βίντεο απόσπασμα. Αυτό το κενό μπορούμε να το αποκόψουμε έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περιμένει τόσο πολύ ο χρήστης ώστε να ακούσει τη συνέχεια της πρότασης. Πάνω στον επικεφαλή δείκτη αναπαραγωγής επιλέγουμε να ανοίξουμε ένα πλαίσιο επισήμανσης μέσα από το πράσινο κουτάκι εάν θέλουμε να κινηθούμε προς τα αριστερά ή από το κόκκινο εάν θέλουμε να κινηθούμε προς τα δεξιά. Συγκεκριμένα πατώντας το πράσινο πλαίσιο προχωρά προς τα αριστερά και επισημάνουμε ένα μπλε σκιαγράφημα, το κομμάτι το οποίο θέλω να διαγράψω από το πλαίσιο της αναπαραγωγής μου. Πατώντας αποκοπή ή από το πληκτρολόγιο μας Ctrl και Χ ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι διαγράφηκε το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι, εάν γυρίσουμε πίσω στην αναπαραγωγή, βίντεο απόσπασμα. Βρισκόμαστε στις... Βλέπουμε ότι ξεκινάει πολύ πιο γρήγορα η επόμενη πρόταση. Εάν τώρα δεν είμαστε σίγουροι για την επιλογή που μόλις πραγματοποιήσαμε, μπορούμε φυσικά να κάνουμε αναίρεση της ενέργειάς μας, πατώντας πολύ απλά από το πληκτρολόγιο μας Ctrl και Z. Αυτόματα, το πλαίσιο της αναπαραγωγής του αποσπάσματος έχει τεθεί στην αρχική του θέση και πατώντας διπλό κλικ πάνω στην γκρι μπάρα που βρίσκεται ανάμεσα στην πράσινη και στην κόκκινη πλαισίωση του επικεφαλή δείκτη, μπορούμε να κλείσουμε το πλαίσιο της επισήμανσης και να προχωρήσουμε την μπάρα μας κανονικά. Εάν πάλι θέλουμε να διαγράψουμε, για παράδειγμα, το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις δύο φωνητικές εντολές, χωρίς όμως να διαγραφεί η διάρκεια του βέλους ή να αλλάξει η εικόνα μας, μπορούμε πολύ απλά να κλειδώσουμε τα tracks τα οποία δεν μας ενδιαφέρει να επεξεργαστούμε. Το track 3, όπως βλέπουμε, έχει δημιουργηθεί αυτόματα εφόσον προσθέσαμε μία καινούργια ενέργεια, συγκεκριμένα το call-out βέλος. Δίπλα στην ονομασία του track 3 υπάρχει ένα κουτάκι με ένα ανοιχτό λουκέτο. Πατώντας το, θα κλειδώσει η μπάρα αυτή και έτσι δεν θα μπορούμε να την επεξεργαστούμε. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για την εικόνα του ηχογραφημένου αποσπάσματος. Μη σας μπερδεύει το τελευταίο πλαίσιο με τον τίτλο Audio 2. Είναι το απόσπασμα του CamRec που κάναμε, αλλά δεν περιλαμβάνει τον ήχο. Είναι απλά μία τεχνική λεπτομέρεια, την οποία χρησιμοποιεί το Camtasia Studio για μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο βίντεο 1 υπάρχει ενσωματωμένη και η εικόνα, αλλά και ο ήχος. Πατώντας δεξί κλικ, μπορούμε να επιλέξουμε την εφαρμογή Separate Video and Audio, έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε ξεχωριστά τον ήχο και την εικόνα μας. Βλέπουμε ότι αντί για ένα υπάρχουν δύο tracks, η εικόνα με τον τίτλο Video 1,
αλλά και ο ήχος με την ονομασία Track 3. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να κλειδώσουμε και το βίντεό μας, έτσι ώστε να μην αλλάζει η ροή της εικόνας, αλλά και το προηγούμενο audio, ώστε να μην επεξεργαστεί καθόλου ο ήχος προστασίας του Camtasia. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θέλοντας απλά να διαγράψουμε το ηχητικό κοινό που υπάρχει στο απόσπασμα, θα επιλέξουμε με το κόκκινο πλαίσιο να προχωρήσουμε προς τα δεξιά τον δίκτυο αναπαραγωγής. Πατώντας «Αποκοπή», διαγράφηκε επιτυχώς το σημείο αυτό και δεν έχει αλλάξει καθόλου η εικόνα, αλλά ούτε και η διάρκεια του βέλους. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξεκλειδώσουμε τις άλλες λειτουργίες, ώστε να συνεχίσουμε τη διαχείριση του υλικού μας. Εάν σας προβληματίζει το μέγεθος της εικόνας του χρονολογίου και δεν μπορείτε κατάλληλα να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που έχετε εισάγει, μπορείτε να μεγαλώσετε από εδώ την εικόνα, αν και η αλήθεια είναι ότι θα μικρύνει στο ελάχιστο η προβολή της προεπισκόπησης, αλλά να αυξομοιώσετε τα πλαίσια του κάθε track που έχετε εισάγει μέσα από την μπάρα κάτω αριστερά. Έτσι θα μπορέσετε να αναλύσετε περισσότερο συγκεκριμένα κομμάτια του ήχου σας ή, αν δεν σας ενδιαφέρει τόσο, να έχετε μια γενική επισκόπηση του τι έχετε εισάγει μέχρι τώρα. Πατώντας με δεξί κλικ μέσα σε κάθε πλαίσιο ξεχωριστά του χρονολογίου, μπορείτε να βρείτε συμπιεσμένα μενού για το τι μπορεί να κάνει η κάθε λειτουργία που επιλέγετε. Πάνω δηλαδή στον δείκτη, στο πλαίσιο της εικόνας, στο πεδίο των tracks, στον ήχο ή γενικότερα στο χρονολόγιο. Ακόμα, να γνωρίζετε πως όποτε εισάγετε κάποιο zoom ή ένα πλαίσιο κειμένου ή γενικότερα επιλογές της επεξεργασίας που ανοίγουν σε animation σχέδια, μπορείτε να τα εντοπίζετε ανοίγοντας κάθε φορά ένα μικρό πλαίσιο μπάρας που υπάρχει στη βάση της μπάρας επεξεργασίας. Στο κομμάτι της εικόνας, για παράδειγμα, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα διαχωριστικό σε γκρι πλαίσιο. Πατώντας το, είναι ένα βέλος που μέσα περιέχει όλα τα animations, είτε αυτά είναι οπτικά είτε είναι ηχητικά, τα οποία έχετε εισάγει. Συγκεκριμένα εδώ υπάρχει το zoom, το οποίο θα αναλύσουμε στην πορεία. Μπορείτε φυσικά να αποκρύψετε αυτές τις λεπτομέρειες πατώντας το βέλος προς τα κάτω και κλείνοντας τη συγκεκριμένη μπάρα. Στα επόμενα βίντεο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στη λειτουργία του κάθε στοιχείου επεξεργασίας και στο πώς να διαμορφώσετε κατάλληλα μία σωστή ροή παρουσίασης με μία ποικιλία zoom, κειμένων και επισημάνσεων.